Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στόχος αυτής της ομιλίας δεν είναι να καλύψουμε το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν στον τομέα της πρόληψης στην ψυχική υγεία. Θα κάνουμε όμως μια προσπάθεια να ορίσουμε κάποιες βασικές έννοιες και πάνω σε αυτές να κάνουμε μια αφαίρεση και να σκεφτούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Η συζήτηση για την πρόληψη στην ψυχιατρική ξεκίνησε με τη συνειδητοποίηση ότι οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν και διεισδύουν στο γενικό πληθυσμό, σε αντίθεση με αυτό που υπήρχε σαν αντίληψη προηγούμενα, ότι δηλαδή η ψυχική νόσος αφορά ένα μικρό, περιχαρακωμένο κομμάτι της κοινωνίας, που είναι λίγο πολύ μοιραίο να εμφανίσει ψυχιατρικά συμπτώματα. Πρόσφατες εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι οι ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές είναι πολύ πιο συχνές από ό,τι πιστεύαμε και ότι το 1/4 των ενηλίκων θα εμφανίσουν μία ή περισσότερες από αυτές τις διαταραχές, με το 1/3 να λαμβάνει θεραπεία για αυτές και μόλις το 12% από αυτούς η θεραπεία να θεωρείται επαρκής. Μέσα από την παγκόσμια έρευνα αναδεικνύεται πλέον η σημασία των ψυχιατρικών διαταραχών. Οι νευρολογικές, οι ψυχιατρικές, οι αναπτυξιακές και οι διαταραχές χρήσης ουσιών ομαδοποιούνται και χρησιμοποιούνται συχνά στο πλαίσιο της μελέτης της παγκόσμιας υγείας. Αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου φορτίου νοσηρότητας και η αντιμετώπιση τους αναδεικνύεται ως ένα σύγχρονο παγκόσμιο πρόβλημα. Ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλών και μέσων εισοδημάτων, που αναγνωρίζονται ότι υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης, εξάσκησης και έρευνας στην ψυχιατρική, γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία για το κενό ψυχικής υγείας. Το κενό δηλαδή ανάμεσα στις ανάγκες που υπάρχουν και στις παροχές που διατίθενται. Πλέον αναγνωρίζεται η συμμετοχή τόσο βιολογικών, όσο και ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην εμφάνιση και την πορεία των ψυχικών νοσημάτων. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών, με σημαντικές προόδους, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται η σημασία των ψυχολογικών και των κοινωνικών παραγόντων, καθώς μαζί με το βιολογικό υπόβαθρο αποτελούν μέρη ενός ενιαίου συνόλου, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ομιλίας, θα δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στους κοινωνικούς παράγοντες, με στόχο να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμβολή τους. Από τα μέσα του 20ου αιώνα εμφανίζεται ερευνητικό ενδιαφέρον για την επίδραση των κοινωνικών προσδιοριστών στην ψυχική υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας ως τις συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, ζουν, μεγαλώνουν, δουλεύουν και γυράσκουν. Σημειώνει επίσης ότι οι προσδιοριστές διαμορφώνονται από την κατανομή των χρημάτων, της εξουσίας και των πόρων. Παραδείγματα κοινωνικών προσδιοριστών στην ψυχική υγεία είναι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το μορφωτικό επίπεδο, η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια, το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, η έκθεση στη βία, ο πόλεμος, η μετανάστευση, οι δυσμενείς πρώιμες εμπειρίες ζωής, η φτωχή ποιότητα φαγητού και στέγης, η έλλειψη υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός και άλλα. Ο βαθμός συμμετοχής κάθε κοινωνικού προσδιοριστή είναι διαφορετικός ανάλογα με την ψυχική πάθηση που εξετάζουμε. Ακόμα όμως και για την ίδια πάθηση, συγκεκριμένοι παράγοντες μπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε πρώτη ανάλυση. Για παράδειγμα, η πολλαπλή ρόλη των γυναικών, σύντροφος, μητέρα, εργαζόμενη, οδηγούν σε αύξηση των αγχωδών και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Από την άλλη όμως, η συμμετοχή των γυναικών σε πολλαπλούς ρόλους αυξάνει το αίσθημα της κοινωνικής υποστήριξης, το οποίο δρά προστατευτικά απέναντι στην ανάπτυξη καταθλιπτικών και αγχωδών διαταραχών. Αυτή η αντίφαση εξηγείται αν λάβουμε υπόψη όχι μόνο την παρουσία ενός παράγοντα, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρά. Στο παράδειγμά μας, η εργασία της γυναίκας έχει αρνητική ή θετική επίδραση ανάλογα με το εισόδημα, το είδος της εργασίας, το υποκείμενο αίσθημα ικανοποίησης από τη δουλειά κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι κοινωνικοί προσδιοριστές δεν δρούν μεμονωμένα, αλλά βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μέσω ποικίλων υποκειμενικών μηχανισμών. Αυτό γίνεται ακόμα πιο προφανές αν εξετάσουμε την επίδραση της εκπαίδευσης. Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο δρούν προστατευτικά στη σωματική και ψυχική υγεία.
Όμως το μορφωτικό επίπεδο εξαρτάται με τη σειρά του από το γονεϊκό εισόδημα, την ποιότητα της κατοικίας, τη γειτονιά στην οποία μεγαλώνει κάποιος, ενώ η ποιότητα της εκπαίδευσης επηρεάζεται από το μισθό των εκπαιδευτικών, την επάρκεια ακαδημαϊκών πόρων, την αναλογία μαθητών εκπαιδευτικών, την ποιότητα των αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στα σχολεία και άλλα. Από τα παραπάνω παραδείγματα γεννάται το ερώτημα αν όλοι οι κοινωνικοί προσδιοριστές έχουν το ίδιο εύρος επιρροής. Η απάντηση είναι πως όχι. Υπάρχουν κοινωνικοί προσδιοριστές, οι εγγύς προσδιοριστές, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στο άτομο και θεωρητικά τουλάχιστον μπορούν να τροποποιηθούν με εξατομικευμένες παρεμβάσεις, για παράδειγμα η διατροφή, η άσκηση, η χρήση αλκοόλ και άλλα. Υπάρχουν όμως και προσδιοριστές απομακρυσμένοι από το ατομικό επίπεδο. Αυτοί ασκούν συνολικότερη επιρροή και αυξάνουν τον κίνδυνο έκθεσης σε επιμέρους παράγοντες κινδύνου. Θεωρούνται έτσι θεμελιώδεις κοινωνικές αιτίες των ψυχικών και ψυχικών νοσημάτων. Το χαρακτηριστικό αυτών των απότερων παραγόντων είναι ότι καθορίζουν την πρόσβαση σε πόρους που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου ή για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της νόσου μετά την έναρξή της. Στους πόρους περιλαμβάνονται το εισόδημα, το επίπεδο των γνώσεων, το κοινωνικό κύρος, η κοινωνική υποστήριξη, συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και άλλα. Ως τέτοιοι απότεροι παράγοντες έχουν αναγνωριστεί το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του ατόμου, η άνηση κατανομή των ευκαιριών, η διαβίωση σε περιβάλλον με μεγάλες κοινωνικές αντισότητες, για να το πούμε τελικά με μια φράση, οι ταξικές αντιθέσεις. Ας δώσουμε όμως ένα πρακτικό παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία των θεμελιωδών παραγόντων. Σε μια εκστρατεία, για παράδειγμα, ενημέρωσης για τη σημασία της υγιεινής διατροφής σε ένα πληθυσμό με χαμηλό εισόδημα, όσο σωστή και να είναι η παρεχόμενη πληροφορία, δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί, καθώς θα έρθει αντιμέτωπη τελικά με τις υλικές προϋποθέσεις που χρειάζεται για να γίνει πράξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μεμονωμένη προσπάθεια τροποποίησης ενός εγγύ παράγοντα με παρέμβαση στο ατομικό επίπεδο, η αλλαγή δηλαδή των ατομικών συνηθειών, πέφτει λίγο πολύ στο κενό, καθώς προσκρούει στους συνολικότερους όρους ζωής του ατόμου. Γενικότερα, όσο προχωράει η έρευνα για την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας των ψυχικών νόσων, τόσο αυξάνονται και οι δυνατότητες στον τομέα της πρόληψης. Οι παρεμβάσεις μπορεί να στοχεύουν στη μείωση της εμφάνισης νέων περιπτώσεων στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νόσου στην οξία φάση και την αποφυγή επόμενων υποτροπών στον τομέα της δευτερογενούς πρόληψης και τέλος στη μείωση των επιπτώσεων μιας νόσου όταν αυτή έχει ήδη εγκατασταθεί στον τομέα της τριτογενούς πρόληψης. Οι προληπτικές παρεμβάσεις στοχεύουν τόσο σε βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι οι περιγεννητικές λοιμώξεις, ο υποθυροειδισμός, όσο και σε ψυχοκοινωνικούς. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος των κοινωνικών παραγόντων, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο για την εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων. Με βάση όσο αναφέρθηκαν παραπάνω, η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών εξαρτάται πρωτίστως από το επίπεδο στο οποίο ασκούνται, ατομικό ή κοινωνικό. Η τροποποίηση, ακόμα και η εξάλληψη μόνο των εγγύης παραγόντων κινδύνου, θα οδηγεί σε περιορισμένα αποτελέσματα, καθώς οι θεμελιώδεις παράγοντες θα συνεχίσουν να επιδρούν μέσω διαφορετικών διαμεσολαβητικών παραγόντων και μηχανισμών. Αντιθέτως, αν παρέμβουμε σε έναν θεμελιώδη παράγοντα, όπως είναι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, αυτό θα επηρεάσει συνολικότερα το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι αυτή συνδέεται με μείζονες ψυχικές διαταραχές, αλλά και με 14 μείζονες αιτίες θανάτου. Παρότι η γνώση υπάρχει και εμπλουτίζεται διαρκώς, οι προληπτικές παρεμβάσεις εξαντλούνται στη στόχευση των εγγύς παραγόντων. Η ευθύνη για την τροποποίησή τους μετακυλείται στο ατομικό επίπεδο, ενώ όπου επιχειρείται η παρέμβαση σε απότερους παράγοντες, αυτή γίνεται αποσπασματικά και αφορά κυρίως τα πιο εξαθλειωμένα κομμάτια του πληθυσμού, με ανάμεικτα τελικά αποτελέσματα. Κλείνοντας, αν ο στόχος είναι η ουσιαστική πρόληψη, τότε πρέπει να απευθυνθούμε στη ρίζα του προβλήματος, στο σύστημα που γεννά τις ταξικές αντιθέσεις. Ενώ οι επιμέρους παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται με κεντρικό σχεδιασμό και με κατεύθυνση από το κοινωνικό στο ατομικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν προληπτικές παρεμβάσεις ικανές να μειώσουν την επίπτωση των ψυχικών νοσημάτων, να βελτιώσουν την έκβασή τους, αλλά και συνολικά το επίπεδο της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.
Σας ευχαριστώ.